Εδώ μαζί μα ο κύριο Γιώργο Ελευθερίου, είναι διευθυντή και ο στο Metropolitan Hospital. Γεια σα κύριε Ελευθερίου, Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε. Μιλάμε ευχαριστούμε. για ένα θέμα ε, πάρα πολύ γνωστό, που απασχολεί αρκετ, πάρα πολύ κόσμο και αναφερόμαστε στου κυρισσού των κάτω άκρων. Τι προκαλεί του ε, κυρισσού, ποιε είναι οι επιπλοκέ του και ποιε είναι οι σύγχρονε θεραπευτικέ επιλογέ γιατί υπάρχουν. Πράγματι, η κυρσή των κάτω άκρων είναι από τι πιο συχνέ παθήσει, κυρίω στον γυναικείο πληθυσμό ο λόγο που εμφανίζονται τόσο συχνά είναι για το. οφείλεται στο γεγονό ότι οι βαλβίδε που φυσιολογικά έχουμε μέσα στι φλέβε μα mm -hmm. δεν λειτουργούν σωστά. Με αποτέλεσμα το αίμα να παλινδρομεί, να λιμνάζει στο πόδι και να εμφανίζονται αυτέ οι μεγάλε φλέβε στα πόδια μα που αποσχολεί μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πάνω από το 50% με τον ένα τον άλλο τρόπο. Οι παράγοντε που επιδεινώνουν αυτή την πάθηση είναι κυρίω γενετική, η ορθοστασία, η εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ συχνά που επιδεινώνει την κατάσταση αυτή και βέβαια ε, η παρατεταμένη ζέστη. Ευτυχώ όμως, είναι ένα πρόβλημα που έχει λύσει. Με σύγχρονη θεραπεία; ε. Με σύγχρονη θεραπεία, ελάχιστα επεμβατική, η οποία ουσιαστικά ε, διαρκεί. Μία ημέρα στο νοσοκομείο δεν χρειάζεται καν να νοσηλευτεί κάποιο. Yeah. Μπορούμε με τα σύγχρονα μέσα όπω το λέιζερ και τι ραδιοσυχνότητε άμεσα να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση αυτή, ούτω ώστε να προλάβουμε τι επιπλοκέ. Και οι επιπλοκέ μπορεί να είναι σοβαρέ, όπω είναι οι θρομβώσει, mm -hmm. οι οποίε μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία κανεί να μην αντιμετωπίσει του κυσσού του, διότι αντιμετωπίζονται άμεσα, γρήγορα, αποτελεσματικά, χωρί επιπλοκέ και χωρί να χρειάζεται να μείνει κάποιο στο νοσοκομείο. Μπορούν. Η πρόληψη 100% δεν μπορεί να υπάρξει, ωστόσο μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα που να μην ε, επιδεινωθούν γρήγορα, όπως να αποφύγουμε την ορθοστασία, να προσέχουμε το σωματικό μας βάρος, να αποφεύγουμε τη ζέστη, να μην φοράμε πολύ στενά ρούχα και βέβαια ψηλά τα κούνια οι γυναίκες και να μην σταυρώνουμε τα πόδια μας. Αυτά είναι μέτρα τα οποία καθυστερούν την εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει τρόπος ούτως ώστε να σταματήσουμε εντελώς το πρόβλημα αυτό. Αλλά όπως είπα πριν, με τα σύγχρονα μέσα θεραπείας, θεραπεύονται άμεσα και αποτελεσματικά και οριστικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σας ευχαριστώ ε, πολύ. πολύ. Μην